Ήδη έχουμε μοιράσει τα τρόφιμα σε 160 οικογένειες. Ήταν αρκετά τα πράγματα που τους στείλαμε. Πιστεύω να ευχαριστήθηκαν και αυτοί. Όχι βέβαια... Περισσότερα από άλλες χρονιές είχατε περισσότερη ανάγκη, υπήρξε. Ναι, ναι. Ήταν πολύ πιο πολλές οι οικογένειες και ακόμα δίνουμε. Πιστεύω ότι θα καλύψουμε και άλλες οικογένειες. Βέβαια, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο επειδή είναι Πάσχα. Καταλαβαίνω ότι το έχουν ανάγκη, αλλά είναι οι εθελόντριες που είναι μετά το Πάσχα. Θα ξαναμοιράσουμε και άλλες, σε άλλες οικογένειες. Και θα ετοιμάσουμε και το τραπέζι της αγάπης που κάνουμε κάθε νέα Πέμπτη στο κελί των Αγίων Αναργύρων. Εκεί περιμένουμε όλους τους μοναχικούς και τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη αυτή τη φορά όχι από το πιάτο το φαγητό που θα τους προσφέρουμε, αλλά από την παρέα. Να νιώσουν και εκείνοι τη ζεστασιά των ημερών και την ανάσταση μεταξύ άλλων συνανθρώπων. Με τα συσίτια τι γίνεται? Εξακολουθούμε κάθε μήνα και δίνουμε περίπου σε 40 οικογένειες. Οικογένειες, όχι άτομα, οικογένειες. Εμείς δίνουμε κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε και δύο και τρεις φορές το μήνα. Είναι λίγο δύσκολο. Από πλευράς υπάρχουν χορηγοί, δεν μπορώ να πω, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ξεκινάμε σιγά σιγά, θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να το... Μπορεί ίσως από το Μάιο να ξεκινήσουμε δύο φορές το μήνα, εξαρτάται, να δούμε. Φέτος υπήρχαν περισσότερες ανάγκες από άλλες χρονιές. Τι είδατε? Έρχεστε καθημερινά σε επαφή με ανθρώπους που έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Τι διαπιστώνετε, κρίση έχει επηρεάσει? Να σας πω, αυτοί που υπήρχαν υπάρχουν. Οι νέοι που έχουν έρθει είναι όντως αρκετοί. Μπορώ να πω γύρω στα 15% φάνηκε ότι έχουν ανάγκες, γιατί βλέπω και από εδώ που είναι το πόστο, ας πούμε, τέτοιο, που έρχονται πάρα πολλοί, πολλές καινούριες οικογένειες, τις οποίες θα τις εντάξουμε σε αυτό το πρόγραμμα που σας λέω μετά το Πάσχα, θα στείλουμε και σε αυτές τις οικογένειες τρόφιμα, γιατί δεν το ξέρανε, δεν το ξέραμε, κάποιος μας πρότεινε, κάποιοι ήρθαν από εδώ και μου το είπαν προσωπικά. Θα τους τακτοποιήσουμε και εκείνους. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, το ξέρετε ότι ο Ερυθρός Σταυρός δεν αφήνει κανέναν που να αβοήθητο. Είτε είναι από ηθικής πλευράς, είτε είναι από υλικής. Γιατί και στο νοσοκομείο ήδη ένα-δύο άτομα που έχουν την ανάγκη μας, οι εθελόντριες κάνουν εκεί βάρδιες. Παρόλο που οι καιροί και οι μέρες είναι δύσκολες, προσπαθούμε το καλύτερο. Ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας. Αυτό βέβαια οφείλεται σε εσάς και στον κόσμο που μας στηρίζει, μας πιστεύει και μας δίνει κουράγιο να προχωρήσουμε και να κάνουμε πολύ περισσότερα, να υπερβούμε τον εαυτό μας. Και πιστεύουμε ότι και οι κοπέλες, όλες οι κυρίες και οι δεσποινίδες διαθέτουν πολύ πολύ μεγάλη αγάπη και όρεξη και διαθέτουν και το χρόνο τους. Παρόλο που σας λέω ότι η καιρή είναι δύσκολη και το χέρι βαθιά στην τσέπη βάζουμε και βάζουμε και οι κοπέλες. Εύχομαι ανάσταση σε όλους και ο Θεός να μας βοηθήσει και να βοηθήσει όλο τον κόσμο να περάσουμε καλύτερες μέρες.